θαυμάζω τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν αρχές αγγελικές ανακριτικές αστυνομικές στο Βέλγιο. Ας το προσέξουν να βελτιωθούν όσοι δεν είναι πίορκοι στην Ελλάδα. Περίμεναν τον σύντροφο της Εύας Καηλή κάτωθεν του διαμερίσματός τους ώρες ολόκληρες και οι πλήστοι εξ αυτών μαζί με τον Κλές είχαν τελειώσει άλλη βάρδια και δεν πήγαν στα σπίτια τους, αυτό ξέρω εγώ. Κι άλλο, δεν διέρευσαν προς αστυνομία ό,τι είχε συλλεγεί ως εκείνη τη στιγμή από ανακριτικές αγγελικές αρχές». Κι αφού συνελήφθη ο πατέρας της με τα 50 ευρώ νομίσματα, σε πολυτελείς βαλίτσες όλα, κάτι που μας θυμίζει διακίνηση ναρκωτικών των καρτέλ του Εσκομπάρ, δηλαδή για όνομα του Θεού. Βαθύτατα πληγήκαμε στην ψυχή μας Όσοι θέλαμε να παγιάζει η ψυχή μας για καηλή στην Ευρωβουλή. Ναι κύριοι, τα υπόλοιπα των 20 ευρώ και 50 που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι της τα είχε κρύψει στην κούνια του δέκα μηνών βρέφους. Εδώ δεν υπάρχει ιερό και όσιο περιμέναμε να ρίξει την ευθύνη εις τον σύντροφό της, ο οποίος από το πάλε μαζί με τον Αντώνιο Παντσέρη είχαν υψηλές σχέσεις με τους Καταριανούς. Τώρα λέει, δεν γνωρίζα τίποτα, ούτε τους υπολογιστές του διερευνούσα, ούτε άνοιγα άλλα του χρήσιμα αντικείμενα. Και ο Λοβέρδος, τώρα βλέπει σοβαρό το ζήτημα, τώρα ξύπνησε κι αυτός γιατί τον υπεστήριζε ανέκαθεν γι' αυτό. Όλους μας εξέπληξε η θέση της για το Κατάρ, λέει. Και δεν ήταν γραμμή του κόμματος, λέει. Γιατί δεν απεπέμφθη τότε Ανδρουλάκη, Λοβέρδε και λοιπή να εκθιάζει ως διθυράμβου μια χώρα που δεν γνωρίζει από ανθρώπινα δικαιώματα κατά όμου φιλοφίλων με χιλιάδες νεκρούς. Από παιδάκια ακούγαμε για αυτές τις χώρες. Και τελικά κατάπτυστη η Ευρώπη κατάφερε να τους ανοίξει άνευ βίζας τη θύρα. Και όταν πάλι ψήφισε χωρίς να βρίσκεται στην Επιτροπή ούτε τότε δεν αντελήφθη κανείς τίποτα. Και κυρία Φοντερλάια, τώρα λέει πως πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή κατάλληλη για διερεύνηση σκανδάλων. Ένα θεσμό εντό Ευρωκοινοβουλίου κατάλληλο. Γιατί έχουν διερευνηθεί τα δι που υπέγραψε με το βουλά. Έχουν δοθεί τα μηνύματα που αντίλασαν μεταξύ του. Εν κατακλείδη αντιμετωπίζει καθήξεις όπως είπε και ο φιλτατός ο κύριος Λοβέρδος. Όχι όπως στην Ελλάδα που θα την ανακάλυπταν όταν θα είχαν παραγραφεί όλα. Και αν κάποιος πληρώσει διέφυγε του κινδύνου της κάθερξης γιατί ήπιε το αίμα του λαού ενώ είχε ορκιστεί να τον προστατεύει. Υπάρχουν και άλλα επιβαρυντικά στοιχεία. Ακούστηκε ο κύριος Λουκάς Φουρλάς, ευρωβουλευτής της Κύπρου, να λέει ότι τον προσέγγισε να ψηφίσει υπέρ κατάρ Από τις τελευταίες ενημερώσεις που έχω. Δείτε τη δήλωση από το ΣΥΓΜΑ ΛΑΙΒ Κύπρου. Ξεκινάμε η ώρα 6, θα δούμε το Προεδρείο αυτή τη στιγμή συνεδριάζει να δούμε αν θα καθαρίσουν τον κ. Καήλια. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι όλα, υπο... όλα... σε ατμό. Λοιπόν, ε, ναι, να πω ότι ε, ε, ξέρετε, όταν, όταν μετά μαθαίνει το τι έγινε, ε, ε ανακαλύψει τη στιγμή σου κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένω πριν να μην είχε δώσει τόση σημασία. Ναι. Ω μέλο τη ΛΥΠΕ, είχα αποσυγγιστεί από την κυρία Καήλη για να κάνουμε κάποιε τροπολογίε για τον έκθεση που αφορούσε το ΚΑΤΑ, που ήταν καταδικαστική για το ΚΑΤΑ. Ε, αυτό συμβαίνει μεταξύ συναδέλφων. Δηλαδή, όταν δεν είναι στην επιτροπή μα, να ζητούμε από κάποιου συναδέλφου να κάνουν κάποιε τροπολογίε που είναι μέλη διαφορών επιτροπών που εμεί δεν είμαστε μέλη. Άρα δεν υπήρχε κάτι κακό σε αυτό. Όταν είδα τι τροπολογίε αφορούσαν το Κατάρ και μπήκα ψήφι στα αυτιά μου, ε, έκοψε το μυαλό μου να πάρω τηλέφωνο των Υπουργείων Εξωτερικών, ε, μίλησα με τον Γενικό Διευθυντή τον κύριο Κορμιλίου και του είπα ότι έχω αυτό το πράγμα μπροστά μου. Νομίζω ότι ω Κύπρο καλύτερα να μην ασχοληθούμε. Και είδαμε στην από την Υπουργείο Εξωτερικών ότι ναι, μην μακριά, διότι ξέρετε αυτή η ιστορία ε, δεν ξέρει πού θα φτάσει. Μάλι. Λοιπόν, η κυρία Καηλή κρατείται στι νέε φυλακέ που δημιουργήθηκαν στην περιοχή Χάρν, βορειο ανατολικό άκρο περιφέρεια Βρυξελών. Είναι η φυλακέ Σέντζιλ και βρίσκεται στη γυναικεία πτέρυγα. Δικηγόρο τη λέγεται Ανέλαβε ο Αντρέ Ριζό. Είναι ελληνική καταγωγή Ανδρέα Ριζόπουλο. Λέγεται ότι ακόμη και ο δικηγόρος της, της ζήτησε να απαρατηθεί, αλλά αυτή δεν δέχεται την ενοχή της. Ο εισαγγελέα τη αποδιδευθύνη για κακουργηματικά δικήματα, συγκεκριμένα για οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά, ξέπλυμα χρήματο που κρίθηκε δι' αυτό το λόγο προφυλακιστέα. Και βέβαια, άπαντε ευελπιστούμε να δικαστεί εκεί που επράχθησαν τα αδικήματα θα ακολουθηθεί μια διαδικασία. Μέσα 48 ώρες από την προφυλάκησή τη θα πρέπει να περάσει από δικαστικό συμβούλιο. Ύστερα θα της παρασχεθεί χρόνος 24 ώρων για να ασκήσει έθεση. Μετέπειτα θα ξαναπεράσει από άλλο δικαστικό συμβούλιο. Μετά από μια εβδομάδα περίπου κοντά στα Χριστούγεννα. Μετέπειτα ανά ένα μήνα και για τους επόμενους τρεις μήνες θα έχει το δικαίωμα ασκήσεως έφεσης. Αυτές τις ώρες από ό,τι βλέπω στα email ως του Ευρωκοινοβουλίου διαπιστευμένη γίνεται η ψηφοφορία για την καθαίρεση από τη θέση αντιπρόεδρου. Και βέβαια να αποβληθεί από όλες τις επιτροπές επίσημα. Έως, την Πέμπτη και όχι την Δετάρτη που λέγεται, θα ασκήσει το Τριμελές Δικαστικό Συμβούλιο Βρυξελών την προφυλάκησή της ή όχι. Διαφθορά λοιπόν και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα περιμένουμε από 12 ως 15 μήνες για να υπάρξει έναρξη της δίκης. Δεν έγινε το δεκτό να πάει στο σπίτι της με βραχιολάκι. Τι δεν ακούσαμε για τη γυναίκα του Παντσέρι, ότι δεν της έφταναν 100.000 ευρώ για διακοπές, όπως είχε πέρυσι. Στην Ελλάδα έχουν όλα τα κινητά, κινητά δεσμευθεί μας ξενίζει μια εταιρεία στις 30 Νοεμβρίου που συγκροτήθηκε με τον σύντροφό της για εκμετάλλευση ακινήτων με 1000 ευρώ κεφάλαιο από μέρους της και 500 από τον Φραντσέσκο Τζόρτζι. Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια τονίζει δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό για αρκετέ δεκαετίε. Το Ευρωκοινοβούλιο επέτρεψε να αναπτυχθεί μια κουλτούρα ατιμορρησία και μια που απουσία ανεξαρτήτου ηθικού ελέγχου. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει γίνει νόμο από μόνο του, δηλώνει ο Μισελ Βαν Χούλταν, διευθυντή διεθνού διαφάνεια. Είναι ώρα για μεταρρύθμιση ριζών και κλάδων. Ο έλεγχος του Ιδρύματος είναι ελαττωματικός. Γράφει στο Twitter του ο Αλμπέρτο Αλεμάνο, καθηγητής νομικής στο Κολέγιο της Ευρώπης, στην Μπρίζ. Για κρυμμένες ειδήσει έγκαιρη, έγκαιρη, ενημέρωση, εγγράψου. Κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια Πάση θυσία εδώ.